Stockholm Progression to get happy. Chi vi sta parlando? Eccolo qua, Eladio. Buonasera Italia, buonasera a tutte e a tutti, bonsoir, buonanotte, dobel vecer, io este Kivanok, kalispera sas, bienvenuto, bienvenue, benvindo, dobro doshli, undelo maigarosak, καλώς ορίσατε στην παρατσίνα τη Κάτσιο της Τουπινίτζης στο Τωρίνο της Ιταλίας. Καλώς ορίσατε στα παιχνίδια χωρίς σύνορα 1996, Jeux sans frontières 1996, παιχνίδια χωρίς σύνορα, Jockey sans frontières. Πρώτα απ' όλα όμως να γνωρίσουμε τις ομάδες μας και τους κριτές των χωρών που τις αποτελούν. Να ξεκινήσουμε από την Σλοβενία, κριτής η Λέα Βότιτσεκ και η ομάδα της πόλης του Ίσκαβας. Από την Πορτογαλία, κριτής ο Βαλτεμίρο Κορέιρα και η ομάδα του Πόντα Δελγάδο. Από την Ιταλία, κριτής ο Ρικάρτο Τζιοβανέλα και η ομάδα του Αμπάνο Τέρμε. Από την Ουγγαρία, κριτής Ιωσόλια Χόβορκα και η ομάδα της Βουδαπέστης. Από την Ελλάδα μας, κριτής ο Πάπης Ιωαννίδης και η ομάδα της Καλαμάτας. Και τέλος η Ελβετία, Σβίτσερα, κριτής ο Πιέρ Πελεκρίνη και η ομάδα του Τσερέσιο Λάγκο τη Λουγκάνο. Να γνωρίσουμε το διαιτητή των παιχνιδιών χωρίς σύνορα 1996, Ντένι Πετιό, και το βοηθό του Κάρλο Πεγκοράρο. Απόψε είναι η σειρά της Ελλάδας να ανοίξει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα σε όλη την Ευρώπη. Παιχνίδια χωρίς σύνορα, μια ανεπανάληπτη εμπειρία για όλους μας και ειδικά για τους νέους των ομάδων μας, που τους δίνει την ευκαιρία να γνωριστούν, να συνεργαστούν και φυσικά να αγωνιστούν στα παιχνίδια μας. Σήμερα, όπως σε κάθε εκπομπή, 10 παιχνίδια, τα 3 τα γνωστά, τα σταθερά σε κάθε εκπομπή, της συνεργασίας, του handicap και το τελικό της γιορτής. Θα έχουμε επίσης τα εθνικά παιχνίδια των 6 χωρών που συμμετέχουν, το Field Rules πάνω σε ξυλοπόδαρα και μην χάσετε το γέτι των Ιμαλαΐων, τις μαριονέτες, τους καλικάντζαρους και την πετρόσουπα. Και φυσικά τους αγώνες και τα παιχνίδια για την Ευρώπη και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πρώτα απ' όλα όμως, όμορφες εικόνες από την πατρίδα μας. Το φιλμ της Ελλάδας. Ελλάδα. 2.500 χρόνια κάλους και πολιτισμού. Κάλους που το χαρακτηρίζει η μαγεία του φυσικού περιβάλλοντος, το απέραντο γαλάζιο του ουρανού, οι καταγάλανες θάλασσες και το άπλετο φως. 2.500 χρόνια πολιτισμού που λες και γεννήθηκε εδώ, στον ιερό χώρο των Δελφών, στον ομφαλό της γης, για να προσφέρει στην ανθρωπότητα μνημεία που αποτελούν θησαυρούς ανεκτήμητους και που είναι αυτά τα ίδια
πολιτιστικές παρακαταθήκες ενός καταπληκτικού συνόλου που ονομάζεται ελληνικός πολιτισμός. Η Ελλάδα προκαλεί τον επισκέπτη της να απολαύσει την ομορφιά της ελληνικής φύσης στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, να νιώσει τον καυτό ελληνικό ήλιο στην Κρήτη και να γνωρίσει το λευκό και το γαλάζιο του Αιγαίου στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που συναντώνται εδώ, στη χώρα του Ομήρου, του Εσχύλου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ζουν τη μοναδική εμπειρία της συνάντησης με ένα πολιτισμό απόλυτα εναρμονισμένο με τη σπάνια ωραιότητα του ελληνικού τοπίου. Μετά τις όμορφες εικόνες της πατρίδας μας, της πιο όμορφης χώρας του κόσμου, να περάσουμε στο πρώτο μας παιχνίδι, στο παιχνίδι που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, το παιχνίδι της συνεργασίας με τον Γκρέγκορ από τη Σλοβενία. Και βέβαια να σας θυμίσουμε ακόμα μια φορά το παιχνίδι της συνεργασίας. Ομάδες που αποτελούνται από ένα κορίτσι και ένα γόρι από διαφορετικές χώρες, περνώντας τα 1000 μίδια, θα πρέπει να κερδίσουν το θησαυρό μέσα από τα δόντια του δράκου. Στον πρώτο γύρο θα συνεργαστούν η Ελλάδα με την Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ιταλία και Σλοβενία με Ελβετία. Και βέβαια όλα αυτά, όπως μας λέει και ο Γκρέγκορ, στον ελάχιστο χρόνο των 2 λεπτών. Και εδώ η Χριστίνα Πανταζοπούλα από την Καλαμάτα που θα συνεργαστεί με τον Πορτογάλο στον πρώτο γύρο. Έτοιμες οι ομάδες. Ο Ντενί δίνει το σύνθημα κίνησης. Φύγανε οι παίκτες μας. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να αναρριχθούν μέσα από το σωλήνα, να ξεπεράσουν την πίεση του νερού. Όπως βλέπουμε τρέχει μες στο σωλήνα. Εδώ βλέπουμε τη Χριστίνα που ανεβαίνει μαζί με τον Πορτογάλο, δεξιά στο πρώτο σωλήνα. Φτάσανε γρήγορα επάνω στη φωλιά του δράκου, θα πρέπει τώρα να περάσουν στη σπηλιά αφού σπάσουν το φυσικό επόδιο του Αφρολέξ. Βλέπουμε τον Πορτογάλο με πόση δύναμη πέφτει. Και πάμε πάρα πολύ καλά ως ομάδα συνεργασίας με τους Πορτογάλους. Βλέπουμε και τους υπόλοιπους παίκτες. Και είναι πρώτη η ομάδα συνεργασίας Ελλάδας και Πορτογαλίας που τερματίζει στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού συνεργασίας. Πάρα πολύ καλός χρόνος. Αυτό σημαίνει και αρκετούς βαθμούς για την ελληνική ομάδα, ο Σλοβένος και ο Ελβετός. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες περιμένουν να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, αυτοί που έχουν εναπομείνει μέσα στη σπηλιά. Ο Ούγγρος, ο οποίος εδώ ο Ελβετός έχει κολλήσει. Ο Ούγγρος είναι ο δεύτερος που τερματίζει μαζί με την Ιταλίδα. Και να περιμένουμε λίγο τον Ελβετό, αν θα ξεκολλήσει από τη σπηλιά του Τάκου. Στη συνεργασία του με την ομάδα της Σλοβενίας. Πάρα πολύ καλός χρόνος και πολύ καλή προσπάθεια της ελληνικής ομάδας μαζί με τον Πορτογάλο. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι οι βαθμοί στο τέλος μοιράζονται μετά και το δεύτερο γύρο. Εδώ κολλήσαμε, εδώ δεν πάει άλλο. Λογικά θα πρέπει να περιμένουμε τη λήξη των 2 λεπτών. Α, δεν υπάρχει περίπτωση. Κουρασμένος ο Ελβετός, εγκαταλείπει την προσπάθεια. Και όπου να είναι ο Ντενί θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου γύρου. Παρ' όλα αυτά χαρούμενος, ακούμε και το σφύριγμα της λήξης. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ στην αρχή κίνηση η Χριστίνα μας από την Καλαμάτα μαζί με τον Πορτογάλο συμπαίκτη. Και πολύ καλός χρόνος, 54 μόλις δεύτερα για την ελληνική, ελληνοπορτογαλική συνεργασία με δεύτερη τη συνεργασία Ουγγαρίας-Ιταλίας, ανολοκλήρωτη προσπάθεια της Ελβετίας με τη Σλοβενία. Δεύτερος γύρος λοιπόν, εδώ έχουμε το Γιάννη Γρίβα
στη συνεργασία με τους Ελβετούς, με την Ελβετίδα συμπαίκτριά του. Έχουν φύγει ομάδες μας, ίδια ακριβώς διαδικασία. Να περάσουμε το Σωλήνα. Εδώ έχουμε προβλήματα με τον Γιάννη, κλειστάει ο Γιάννης. Γιάννη, βάλε στα παπούτσια σου βεντούζες. Και να σας πω ότι στο δεύτερο γύρο συνεργάζεται Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ελβετία και Σλοβενία, Ουγγαρία. Ιταλοί με τα λευκά, οι Πορτογάλοι με τα πράσινα, οι Έλληνες με τα μπλε. Κόκκινα οι Ελβετοί, Σλοβένοι στο φούξια, έτσι προς το φραουλί. Και οι Ούγγροι το κίτρινο χρώμα για να διακρίνουν και τις ομάδες. Ήδη όλοι είναι πάνω στη σπηλιά του Δράκου και πολύ καλά πάνε οι Σλοβένοι με τους Ούγγρους, ήδη τερματίζουν Πορτογάλοι με Ιταλούς και εδώ ο Γιάννης Γρίβας που προσπαθεί να ανέβει από τη σπηλιά του Δράκου μαζί με το Θησαυρό φυσικά. Αγωνία από την Ελβετίδα συμπαίκτρια. Να και Σλοβένοι με τους Ούγγρους που τερματίζουν δεύτεροι στο δεύτερο γύρο. Πανευτυχής. Εδώ η ελβετική συνεργασία με τους Έλληνες. Σκαμνάκι λέγεται αυτό. Για να μπορέσει να βγει ο Γιάννης από τη σπηλιά του Δράκου, αλλά μάλλον θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε τον πρώτο γύρο ο Ελβετός. Με χέρια, με πόδια, με ώμους, με κεφάλια να ανέβει ο Γιάννης. Έλα Γιάννη. Έχουμε ακόμα μισό λεπτό μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Και το σφύριγμα της λήξης του δεύτερου γύρου ανολοκλήρωται δυστυχώς. Αυτό που καταφέραμε στον πρώτο γύρο το χάσαμε στο δεύτερο. Αργή κίνηση. Η θεματική πτώση του Ιταλού παίκτη στη σπηλιά του Δράκου έχει μπλέξει και το σκηνή στο πόδι του. Ανολοκλήρωται λοιπόν η προσπάθεια Ελλάδας με την Ελβετία και στο δεύτερο γύρο καλύτερη η συνεργασία Ιταλίας-Πορτογαλίας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους χρόνους της κάθε χώρας. 1:28 δεύτερη της ελληνικής ομάδας και να δούμε στην γενική κατάταξη πώς θα πήγε στο πρώτο παιχνίδι η ελληνική ομάδα. Πρώτη λοιπόν Πορτογαλία, δεύτερη Ιταλία, τρίτη Ουγγαρία, τέταρτη τελικά η Ελλάδα με 3 βαθμούς, 2 Σλοβενία και 1 βαθμό η Ελβετία. Βέβαια, αφού στο δεύτερο γύρο δεν καταφέραμε να τερματίσουμε, πήγαμε στην τέταρτη θέση. Γενική κατάταξη πρώτα, Πόντα Ντελγκάδα 6 πόντους, Αμπάνο Τέρμε δεύτερο 5, τρίτη Βουδαπέστη 4, τέταρτη Καλαμάτα 3 βαθμούς, πέμπτη Ίσκαβας 2 και στην έκτη θέση Τσερέζιο 1 βαθμό. Τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι, ό,τι και η Καλικάντζαρη, καλοκαιριάτικα στα παιχνίδια χωρίς σύνορα στο εθνικό μας παιχνίδι. Αλλά τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει. Χριστουγεννιάτικο δώρο. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, τι είναι. Έλα, ποιο είναι. Α! Πάλι καλά που το δίσκασε. Κάπως έτσι λοιπόν και Καλικάτζαροι από την ελληνική παράδοση. Μόνο που βγαίνουν παραπονή Χριστουγέννων τα γνωστά μας ξωτικά και τι κάνουν. Πειράζουν τις νοικοκυρές, κλέβουν τρόφιμα, τρομάζουν τα παιδιά. Έτσι και το παιχνίδι μας. Δύο γύροι και οι ομάδες τι κάνουνε, μοιράζονται τους ρόλους. Στον πρώτο γύρο η μία ομάδα αποτελείται από 3 καλικάτζαρους, ενώ η αντίπαλη ομάδα είναι η νοικοκυρά παίκτρια που προσπαθεί να σώσει τα τρόφιμά της από τους καλικάτζαρους, ενώ στο δεύτερο γύρο το αντίθετα. Για να δούμε εάν στο εθνικό μας παιχνίδι έχουμε τζόκερ. Τζόκερ, πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δεν έχουμε τζόκερ. Ντενί, ατουαλισίφιλε. Ατωσιό. Ξεκίνησε λοιπόν ο πρώτος γύρος. Να σας πω βέβαια ότι στον πρώτο γύρο η ελληνική ομάδα, η Καλαμάτα, συμμετέχει ως Καλικάντζαροι. Πάνος Βεργής, Νάσος Καρζής και Βιβίτα Σιωπούλου, οι Έλληνες Καλικάντζαροι, ενάντια στην οικοκυρά που στον πρώτο γύρο είναι η Πορτογαλία. Για τις άλλες ομάδες, Ελβετοί, Ούγγροι, Ελβετοί κόκκινα, Ούγγροι κίτρινα, είναι Καλικάντζαροι ενάντια στους Σλοβένους και τους Ιταλούς που είναι οι νοικοκυρές. Βλέπουμε λοιπόν τη διαδικασία, θα πρέπει να περάσουν οι Καλικάντζαροι μέσα από τη σωλήνα. Δεν έχουν το δικαίωμα να περπατήσουν πάνω στη σανίδα που ενώνει την ακτή της πισίνας με το νησάκι, όπου βρίσκονται τα τρόφιμα της νοικοκυράς.
οι εσωριές ολόκληρου του χρόνου που προσπαθεί η Έρμη Νοικοκυρά να σώσει από τους άρτακτους καλικάτζαρους, και έχουν λοιπόν το δικαίωμα οι καλικάτζαροι να περάσουν μέσα από το νερό για να κλέψουν αυτά τα τρόφιμα. Ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, αρκετά πολύπλοκο θα έλεγα, για να μην πω περίεργο παιχνίδι, όπου οι καλικάτζαροι μας όσα περισσότερα τρόφιμα κλέψουνε, τόσοι περισσότεροι βαθμοί κερδισμένοι για την ομάδα τους, ενώ ο ρόλος της νοικοκυράς είναι να στερήσει αυτούς τους πολύπλοκους βαθμούς από την αντίπαλη ομάδα των καλικάτζαρων. Εδώ βλέπουμε πάλι τον Πάνο, τον Άσο και τη Βιβί που προσπαθούν να κλέψουν την εσοδιά μιας ολόκληρης χρονιάς από την Πορτογαλίδα. Και οι Σλοβαίνοι και οι Ελβετοί στο βάθος. Ενώ στο δεύτερο γύρο θα αλλάξουν οι ρόλοι, αυτοί που πέσαν τους καλικάτζαρους θα γίνουν νοικοκυρές και το αντίθετο. Να θυμίσω λοιπόν, Ελλάδα, καλικάτζαροι, Πορτογάλοι, νοικοκυρά. Ελβετοί και Ούγγροι καλικάτζαροι, Σλοβαίνοι και Ιταλοί αντίστοιχα, νοικοκυρές. Και ο Ντενί δίνει το τέλος του πρώτου γύρου. Βλέπουμε εδώ στο replay τις ομάδες να προσπαθούν, τους καλικάτζαρους, τους Ούγγρους καλικάτζαρους, να προσπαθούν να κλέψουν τα τρόφιμα της Ιταλίας, ενώ η Ιταλίδα νοικοκυρά τρέχει να επαναφέρει την τάξη, να ξαναπάρει τα τρόφιμα, την γρυψώνα των καλικάτζαρων. Εδώ βλέπουμε την Σλοβένα, που μάλιστα επί τη ευκαιρία παίρνει και μια κάμερα μαζί της. Και να δούμε τώρα τις βαθμολογίες του πρώτου γύρου. Ελλάδα ένα τρόφιμο και ένα 35, Ελβετία 2 και ένα 54 και Ουγγαρία 1 και 59 με 7 τρόφιμα. Φοβεροί καλικάντζαροι οι Ούγγροι. Τα Gremlins του Spielberg μάλλον έχουν εμπνευστεί από τους καλικάντζαρους, μόνο που ο Spielberg δεν φαντάστηκε ότι τα θεοφάνεια, ο αγιασμός τα διώχνει και οι καλικάτζαροι επανέρχονται τα επόμενα Χριστούγεννα. Έχουμε λοιπόν την ελληνική ομάδα κοντά μας. Ο Παναγιώτης, ο Θανάσης και η Βιβί. Πώς τα πήγατε, παιδιά? Όχι και τόσο καλά, εντάξει. Θα ελπίζουμε. Οι καλικάτζαροι ως ρόλος, πώς ήταν? Διασκεδαστικός. Έργος. Η στολή ήταν πολύ βαριά και μας εμπόδιζε στο λαιμό. Η εμπειρία σου στα παιχνίδια πολύ σύνορα, έστω και στο πρώτο παιχνίδι που λαμβάνεις μέρος, πώς είναι? Οπωσδήποτε όταν γνωρίζεις κάτι καινούριο, πάντα είναι κάτι θετικό με τον καθένα. Θα συνεχίσουμε, να απογοητευόμαστε στο παιχνίδι για το καλύτερο. Συνεργασία σας με τις άλλες ομάδες, πώς πάνε? Είναι άψογη. Το κλίμα των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Είναι πολύ κρύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, εντωμεταξύ, να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη και τον Θανάση και τη Βιβί για τη συνέντευξη. Ενώ οι ομάδες μας ετοιμάζονται για το δεύτερο γύρο, να σας πω ότι τώρα αυτοί που ήταν νοικοκυρές γίνονται καλικάντζαροι και το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν, στο δεύτερο γύρο θα έχουμε την Βαλίνα από την ελληνική ομάδα ως νοικοκυρά, αντιμέτωπη με τους Ιταλούς καλικάντζαρους. Ντενί! Attention! Φύγαν λοιπόν οι ομάδες μας, η Βαλίνα ως νοικοκυρά ενάντια στην Ιταλική ομάδα των καλικάντζαρων. Βλέπετε τι γίνεται πάνω στο νησί. Η Βαλίνα προσπαθεί να περάσει με την αυτοδέσμη που πρέπει να τοποθετήσει στην ειδική θέση της κρυψώνας των καλικάντζαρων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε τους Πορτογάλους που έχουν γίνει τώρα καλικάντζαροι, ενώ στο πρώτο γύρο ήτανε οικοδεσπότες, νικάριδες, νοικοκυρές στη θέση της ομάδας αντίπαλη της ελληνικής όταν ήταν καλικάτζαρη. Βλέπουμε λοιπόν η κάθε ομάδα με τις δικές της ιδιαίτερες μεθόδους να προσπαθεί να πάρει τα τρόφιμα από την νοικοκυρά της αντίπαλης ομάδας. Βέβαια, όπως ακούσατε τη συνέντευξη, και το νερό είναι κρύο και οι στολές είναι βαριές, οπότε και η αποστολή των καλικάτζαρων αρκετά δύσκολη, ενώ της νοικοκυράς η οποία περνάει πάνω από τη σανίδα είναι, θα έλεγα, πιο εύκολη. Βέβαια η σανίδα, μη φαντάζεστε ότι είναι στεγνή, και όπως βλέπετε οι καλικάτζαροι προσπαθούν να ανέβουν από τη σανίδα και εμποδίζουν την νοικοκυρά να περάσει, συγκεκριμένα τη Βαλίνα. Α,
Έχουν πάει καλά από τη γωνία που βλέπω, αρκετά καλά οι Πορτογάλοι. Ενώ η Βαλίνα τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει προσπαθήσει παρόλο τα εμπόδια των Ιταλών Καλικάντζαρων και έχει τοποθετήσει πάλι πίσω στην τουλάπα της αρκετά από τα κλεμμένα τρόφιμα. Απάνω Τέρμε λοιπόν από την Ιταλία, Καλαμάτα από την Ελλάδα. Πλησιάζει ο χρόνος λήξης, ενώ πάρα πολύ καλά τα πάει η νοικοκυρά της Ουγγαρίας, όπως βλέπουμε γεμάτη τουλάπα της. Βέβαια μόνο όταν θα σφυρίξει ο Ντενί Πετιό θα ξέρουμε πώς... Ακριβώς επάνω στην ώρα το σφύριγμα του Ντενί, και βλέπουμε εδώ στο replay τις προσπάθειες των Καλικάντζαρων μέσα στην πισίνα. Βλέπουμε τρόφιμα να πέφτουν στο νερό, βλέπουμε τις νοικοκυρές να αγωνίζουν να περάσουν από τη σανίδα. Εδώ μια θεαματική βουτιά του Πορτογάλου Καλικάντζαρου. Πορτογαλία λοιπόν 9 αντικείμενα 1.55, Σλοβενία 5 αντικείμενα 1.53, Ιταλία 6 αντικείμενα 1.56. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν και οι δύο γύροι, ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες των ομάδων μας και έχουμε πρώτη την Πορτογαλία με 6 πόντους, δεύτερη την Ουγγαρία με 5, τρίτη την Ιταλία με 4, τέταρτη την Σλοβενία με 3, πέμπτη την Ελβετία με 2 και τελευταία την Καλαμάτα με 1 βαθμό. Να δούμε και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Πρώτη και εδώ η Πορτογαλία, Πόντα Δελγάδα με 12 πόντους. Δεύτερη Ουγγαρία, Μπούνταπεστ, Τζιουιτκέ Μαροντισμό, 9 πόντους. Δεύτερη ισόβαθμη Ιταλία, Μπανοτέρμε με 9 πόντους. Τέταρτη Σλοβενία, Ισκαβάς με 5. Πέμπτη Ελλάς, η Καλαμάτα με 4. Τελευταία έκτη, το Τσερέσιο Λάγκο, τη Λουγκάνο με 3 πόντους. Και μετά λοιπόν τις βαθμολογίες, τις συγκεντρωτικές βαθμολογίες και το εθνικό παιχνίδι της Ελλάδας, να περάσουμε να δούμε τις όμορφες εικόνες από την Καλαμάτα. Το φιλμ της Καλαμάτας. Εκεί που το Αιγαίο συναντά το Ιόνιο, μέσα στην αγκαλιά της έφορης μεσσηνιακής κοιλάδας και του περήφανου του Αιγαίτου, βρίσκεται η πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας, η Καλαμάτα. Η αρχαία πόλη των Φαρών, που ιστορικά εντοπίζεται στο 2600 π.Χ. περίπου, είναι η μητέρα πόλη της σημερινής Καλαμάτας. Η Καλαμάτα, η πρώτη πόλη της Ελλάδας, που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό στις 23 Μαρτίου του 1821, σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 45.000 κατοίκους και ατενίζει το μέλλον μέσα από την πλούσια πολιτιστική κληρονομία του παρελθόντος και την απαράμιλη φυσική ομορφιά που την περιβάλλει. Να περάσουμε στο εθνικό παιχνίδι της Ιταλίας και στον Έτορε Αλτένα. Έτορε, buonasera. Ciao Costas. Και εδώ βέβαια η γνωστή μας Mambo Band. Τώρα τι είναι αυτό, άρμα ρωμαϊκό, μαριονέτες. Για να δούμε. Ποιο παιχνίδι. Για τέχνη και συγκεκριμένα για θέατρο και ιταλικές μαριονέτες. Εδώ οι παίκτες μας μεταμορφώνονται κυριολεκτικά σε άκαμπτες μαριονέτες. Και λέω κυριολεκτικά σε άκαμπτες μαριονέτες γιατί οι ειδικοί κύλινδροι σε γέρι και πόδια μπλοκάρουν τις κλειδώσεις τους. Εάν υπολογίσουμε επίσης και τα κορδόνια με τα οποία είναι δεμένες οι άκαμπτες μαριονέτες, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή των παικτών μας να προσπαθήσουν και να συλλέξουν τις σοκολάτες πάνω από μια βρεγμένη και μετακινούμενη πίστα. Και πάνω βέβαια σε αυτή τη μετακινούμενη πίστα, τη βρεγμένη, Τζόκερ παίζει η Ελλάδα. Ορίστε, αυτό το Τζόκερ είναι ελληνικός. Στο ιταλικό εθνικό παιχνίδι. Αυτός είναι ο Γιάννης Γρίβας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ένας γύρος, 3 λεπτά το παιχνίδι. Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία ξεκινήσαν να μαζέψουν σοκολάτες πάνω από την περιστρεφόμενη και βρεγμένη πίστα, όπως βλέπετε, δεμένη πάνω στους πασάλους, και να φτιάξουν τη δική του σοκολάτα.
Όσα περισσότερα κομμάτια σοκολάτες η κάθε ομάδα συγκεντρώσει, τόσο περισσότεροι πόντοι για την ομάδα. Και βλέπουμε βέβαια και τις γλίστρες και το μπέρδεμα και τα κορδόνια που μπλέκονται οι παίκτες μεταξύ τους. Δύσκολες αποστολές, άκαμπτοι κίνδυνοι όπως βλέπετε. Άρα το βάδισμα είναι αρκετά δύσκολο, η μετακίνηση των παιχτών είναι αρκετά δύσκολη. Και βέβαια επικίνδυνο, μια και γλιστρά η πίστα και βλέπουμε κάτι θεματικές τούμπες μέσα και έξω από την πίστα. Από το πανοραμικό πλάνο βλέπουμε καλά να πηγαίνει η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ελβετία. Απογοήτευση από τον Ιταλό που έχει μπλέξει μέσα στα κορδόνια. Εδώ ο Έλληνας και ο Πορτογάλος αγκαλιά, κυριολεκτικά θα μπορούσε να είναι και παιχνίδι συνεργασίας εδώ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του παιχνιδιού που όλοι μετακινούνται ταυτόχρονα μια και έχουν μπλέξει. Έχουν μπλέξει τα κορδόνια, οπότε ένας παίρνει σοκολάτα και όλοι μαζί μετακινούνται. Και η προσπάθεια γίνεται ακόμα δυσκολότερη, γιατί κάθε απομάκρυση από την πίστα, επιστροφή στο σημείο κίνησης και τούμπαλιν που λένε και στα ελληνικά, προϋποθέτει πολύπλοκες κινήσεις, γιατί μαζί με το κορδόνι σου, το κορδόνι της ομάδας σου, τραβάς και τις υπόλοιπες ομάδες. Θεαματικές εικόνες, κομικοτραγικές θα έλεγα. Του κουτρούλι ο γάμος, και φανταστείτε εάν οι σοκολάτες ήταν αληθινές, τι θα είχε συμβεί στο πλατό των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Βλέπουμε και το Γιάννη προσπαθεί να ξεμπλέξει, να βρει κάποια ισορροπία, να πάρει ένα κομμάτι από τις τελευταίες σοκολάτες. Γύρω γύρω όλοι και μπλεγμένοι βέβαια όλοι, όλοι μαζί. Εδώ ο Ελβετός που τραβάει όλες τις ομάδες μαζί. Ενώ ο Ούγκρος κατά τη σοκολάτα εδώ γκαλιά για να μην την πάρει άλλος. Και μια τελευταία προσπάθεια να πάει ο κάθε παίκτης ένα τελευταίο κομμάτι σοκολάτας στην αφετηρία. Εδώ στην αρχή κίνηση βλέπουμε πραγματικά τις κομικοτραγικές προσπάθειες των παίκτων μας και του Γιάννη φυσικά. Και να τα αποτελέσματα της σοκολατομαχίας. Κακός τζόκερ για την ελληνική ομάδα. Και ισοψηφή στα κομμάτια, τρία κομμάτια με Ελβετία και Ιταλία, και έχει και το χειρότερο χρόνο. Και για να δούμε στην κατάταξη τι γίνεται. Πρώτη Ουγγαρία 6 πόντους, δεύτερη Σλοβενία 5, 4 Ιταλία, 3 η Ελβετία, 4 μαζί με τον τζόκερ η Ελλάδα, πολύ πολύ κακός τζόκερ, και ένα βαθμό η Πορτογαλία. Και στη γενική κατάταξη Βουδαπέστη πρώτη, πέρασε την πρώτη θέση με 15 πόντους. Άμπανο Τέρ με 13, ισοψηφία με Πόντα Δελγάδα στην δεύτερη θέση. Τέταρτη Σκαβάς 10, 8 η Καλαμάτα με τον Τζόκερ βέβαια, τον κακό Τζόκερ. Και τελευταία Τσερέζιο 6 βαθμούς. Και το δεύτερο ταξίδι μας στην Ιταλία και το Άμπανο Τέρμε. Το Άμπανο Τέρμε βρίσκεται σε μια καταπράσινη κοιλάδα στην περιοχή του Βένετο. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των Ιταλών και ξένων επισκεπτών δείχνει πόσο γνωστές είναι οι θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών λουτρών του. Τα ιαματικά λουτρά του Άμπανο Τέρμε είναι γνωστά από τα αρχαία χρόνια. Η σπουδαιότητα των ιαματικών πηγών βασίζεται στο ζεστό ιωδιούχο νερό του υπεδάφους του. Ο επισκέπτης του Άμπανο Τέρμε έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών, καθώς και τις πολλές φυσικές ομορφιές του. Άμπανο Τέρμε, να περάσουμε πάλι πίσω στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Πάλι Μάμπο Μπαν, κάτι ψάχνουν με τη διχάλα τους, την θαυματουργή διχάλα. Πετρέλαιο. Για να δούμε τι θα βγει από το υπέδαφος των παιχνιδιών χωρίς σύνορα.
Χτυπήσαμε φλέβα νερού, μάλιστα. Θαυματουργήμα από μπαντ και εδώ η Μπεατρίξ από την Ουγγαρία. Πού θα μας παρουσιάσει το σημερινό Φιλ Ρουζ που έχει σχέση όπως και αρκετά παιχνίδια σήμερα με τις τέχνες. Αν είχαμε μαριονέτες και καλικάτζαρους, τώρα θα ασχοληθούμε με ξυλοπόδαρα. Βλέπουμε εδώ τον Γιώργο Καρακαϊδό και τη Γεωργία Κολιτσίδα. Η Ελλάδα συμμετέχει στον πρώτο γύρο του Φιλ Ρουζ. Ένα λεπτό και θα πρέπει να διασχίσει μια συγκεκριμένη απόσταση ο Γιώργος πάνω στα ξυλοπόδα, το οποίο δεν είναι και εύκολο να στηριχθείς, ενώ η Γεωργία ξεδιπλώνει πίσω από τον Γιώργο μια μεγάλη πέρτα, η οποία σε λίγο θα βραχεί από το συντριβάνι, θα γίνει βαριά και φυσικά πολύ δύσκολη η αποστολή του Γιώργου. Το βλέπετε κι εσείς. Καθόλου εύκολο το σημερινό Φιλ Ρουζ. Κάθε φορά που πέφτει ο παίκτης ξεκινάει πίσω από το πρώτο εμπόδιο, το οποίο δεν μπορούμε να περάσουμε, ενώ το νερό περιμένει να βρέξει την πέρτα και να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Έλα, όχι, ούτε αυτή τη φορά. Ένα λεπτό λοιπόν, η προσπάθεια της κάθε ομάδας. Και ούτε καν το πρώτο εμπόδιο δεν πέρασε ο Γιώργος στο πρώτο μέρος του Φιλ Ρουζ. Εδώ στην αρχή κίνηση η πτώση του Γιώργου από τα ξυλοπόδαρα. Και ας περάσουμε λοιπόν στην Ιταλική ομάδα. Για να δούμε αν οι Ιταλοί θα καταφθώσουν να περάσουν έστω το πρώτο εμπόδιο. Προσοχή. Α, έπεσε. Και βλέπετε ότι τοποθετεί ο κριτής σε μία απόσταση ενός μέτρου το εμπόδιο το σημείο εκκίνησης του παίκτη. Πέρασε λοιπόν ο Ιταλός το πρώτο εμπόδιο και εδώ τα δύσκολα. Η δροσούλα μας. Περνάει και το δεύτερο, πολύ καλός ο Ιταλός. Μια δεύτερη δροσιά από το συντριβάνι. Για να δούμε, πάει και το τρίτο, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά η Ιταλική ομάδα. Συνεχίζει απτόητος. Αλλά στο τελευταίο πέφτει. Πίσω λοιπόν ένα μέτρο από το πόδιο. Και τέλος χρόνου και για την Ιταλική ομάδα. Χαρά για τους Ιταλούς, περάσαν τρία εμπόδια και φυσικά αρκετούς βαθμούς που θα τους δούμε στο τέλος όταν θα ολοκληρωθεί το Φιλ Ρουζ. Και από τα ξυλοπόδαρα του Φιλ Ρουζ στα ξυλοπόδαρα των Σκαραμπέους. Οι Σκαραμπέους, η περιοδεύουσα θεατρική ομάδα με έδρα το Λονδίνο, δεν συνεργάζεται μόνο με θέατρα και άλλα υπερθεάματα, αλλά και με την τηλεόραση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική από το 1992. Εμείς θα σας αφήσουμε να απολαύσετε τους Σκαραμπέους, τις τρεις λευκές φιγούρες με τα γλυπτά ενδύματα.
Πετρόσουπα ή σούπα από πέτρα. Μην παραξενεύεστε, υπάρχει και σχετικός μύθος και μάλιστα πορτογαλικός. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μοναχός που νύστευε. Κατά τη διάρκεια της μοναχικής του περιοδίας σταμάτησε για να ξεκουραστεί σε ένα πανδοχείο. Τότε του πρότειναν να δειπνήσει μαζί τους, όμως ο μοναχός αρνήθηκε γιατί νύστευε. Μετά πολλά δέχτηκε απλώς να του φτιάξουν μια ζεστή σούπα, μια σούπα από ζεστό νερό, αλλά να βάλουν και μια πέτρα μέσα για λίγη γεύση. Κάθε λίγο και λιγάκι όμως ο μοναχός πήγαινε στην κουζίνα και προσέθετε από ένα νέο υλικό, γιατί όπως έλεγε η σούπα ήταν άνοστη. Μέχρι που στο τέλος η πετρόσουπα είχε γεμίσει από ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Όλα τα υλικά, ζυμαρικά, κρέατα, τυριά, μέχρι στο τέλος που έβαλε και ρύζι. Έφαγε λοιπόν ο μοναχός μας που νύστευε την πετρόσουπα του. Πάνω λοιπόν σε αυτό το μύθο στηρίζεται και το παιχνίδι της Πορτογαλίας στο μύθο της πετρόσουπας. Οι παίκτες μας θα πρέπει να βρουν καταρχήν την πέτρα, να τη βάλουμε στο καζάνι και μετά, αφού τη βάλουν, να προσθέσουν και τα υπόλοιπα υλικά σε χρόνο ντετέ. Για να δούμε αν υπάρχει ζόκερ στο πορτογαλικό παιχνίδι. Ιταλία παίζει τζόκερ στην πετρόσουπα. Να και ο Ελάντιο με την πέτρα της πετρόσουπας. 2 λεπτά λοιπόν, εδώ ο Πάνος Βεργής και η Χριστίνα Πανταζοπούλου της ελληνικής ομάδας, έτοιμος και ο Ντενί. Σλοβενία, Ελλάδα και Ιταλία στον πρώτο γύρο. Φύγανε οι καλογεροί μας, θα πρέπει να περάσουν το κάρο με τα λαχανικά και τα άλλα εδέσματα της πετρόσουπας, να ανακαλύψουν την πέτρα, να σπάσουν την πλάκα που κρύβει την πέτρα, να βάλουν πρώτα την πέτρα στο καζάνι που πέρασουν πάλι από το καρότσι με τα εφόδια της πετρόσουπας. Βλέπουμε εδώ τους Σλοβένους και μετά να αρχίσουν να προσθέτουν την πετρόσουπά τους μέσα στο καζάνι ένα-ένα τα υλικά της πετρόσουπας, που βέβαια κάθε άλλο παρά πετρόσουπα δεν είναι, μια και μέχρι προσούτο βλέπουμε ντομάτες, λάχανα, ένα υλικό κάθε φορά για να φτιάξουμε την πετρόσουπα σε 2 λεπτά, και βέβαια όποιο υλικό δεν πέσει μέσα στο καζάνι δεν υπολογίζεται ως βαθμός. Εδώ ένα μεγάλο κρεμμύδι για την ελληνική ομάδα, για τον Πάνο και τη Χριστίνα, και το λάχανό μας. Φοβερή, να, και ένα καρότο, φοβερή πετρόσουπα. Τελικά η πέτρα θα δώσει τη γεύση στα υπόλοιπα υλικά. 2 λεπτά, Σλοβενία, Ελλάδα, Ιταλία στον πρώτο γύρο. Βλέπουμε τον Πάνο και τη Χριστίνα, την Καλαμάτα, να αδειάζουν σχεδόν το καρότσι τους, το τυράκι μας, το ψωμάκι μας. Μέχρι και σάντουιτς μες στην πετρόσουπα. Και οι Ιταλοί το έχουν αδειάσει. Sold out το καρότσι που λένε και στις συναυλίες. Και μάλλον ολοκληρώνουμε την προσπάθεια πριν από τα 2 λεπτά. Πολύ καλά πήγε εδώ η ελληνική ομάδα. Θα δούμε και τους χρόνους. Η πετρόσουπα η ελληνική στο κέντρο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Και βέβαια να σας πω ότι όταν κουνιέται το καρότσι και πέφτει ένα υλικό, και αυτό δεν υπολογίζετε, γι' αυτό βλέπετε διάφορα κρεμμύδια, λάχανα στο πάτωμα, τα οποία δεν μπορούν, δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν οι παίκτες μας. Το τελευταίο υλικό δεν προλάβαμε να το βάλουμε, και στην αργή κίνηση η προσπάθεια της Ιταλικής ομάδας για την δική της πετρόσουπα στον αγώνα της πετρόσουπας. Όλες οι ομάδες ενωμένες. Και Σλοβενία, 20 υλικά, 17 η Ελλάδα και 18 η Ιταλία στον πρώτο γύρο. Εδώ Ελλάδιο μας δίνει την έναρξη του δεύτερου γύρου. Ελβετία, Πορτογαλία και Ουγγαρία, πάλι σε 2 λεπτά. Η προσπάθεια των ομάδων μας. Κίτρινοι λοιπόν οι Ούγγροι, πράσινοι οι Πορτογάλοι, κόκκινοι οι Ελβετοί για την κατασκευή της δικής τους πετρόσουπας. Εδώ η προσπάθεια να βρούμε την πέτρα, σε ποια από τα 2 τετράγωνα κρύβεται η πέτρα. Κρύβεται στο δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι σπασμένο βέβαια, από την πρώτη προσπάθεια των ομάδων της Σλοβενίας, Ελλάδας και Ιταλίας που ήδη ολοκλήρωσαν. Οι Πορτογάλοι ξεκινούν την κατασκευή της σούπας.
Εμείς δεν την ξέραμε με πετρόσωπο, μία και λένε πετρόσωπο. Να επαναλάβουμε ότι ένα υλικό τη φορά έχει τη δυνατότητα ο κάθε παίκτης να προσθέσει στο καζάνι του. Υλικό που πέφτει από το καρότσι δεν υπολογίζεται και φυσικά δεν υπολογίζεται υλικό που πέφτει έξω από το καζάνι και δεν έχει το δικαίωμα ο παίκτης να το μαζέψει και να το προσθέσει στη σούπα του. Βλέπουμε λοιπόν τους Ελβετούς να επιλέγουν καταρχήν τα υλικά της σούπας. Α, δεν μπορεί να το προσθέσει, το έπεσε από το χέρι του Ούγγρου. Το καζάνι βράζει. Να δούμε τις προσπάθειες και του δεύτερου γύρου. Στο πρώτο γύρο, όπως είδαμε, η Ελλάδα δεν τα πήγε τόσο καλά. Τρίτη στους τρεις. Και να δούμε αν στο δεύτερο γύρο θα καταφέρει να κερδίσει και στον χρόνο και στα υλικά. Μια, εδώ πέφτει ο παίκτης, αλλά βέβαια θα πέσει ο παίκτης, υπολογίστε κανονικά, δεν ακυρώνεται το παίκτης, αν πέσει το υλικό ακυρώνεται. Οι Ελβετοί λοιπόν με το τυρί τους και το σαλάμι τους, τελευταίες προσπάθειες για να λήξει ο χρόνος των 2 λεπτών που απαιτείται για να φτιαχτεί η σούπα. Τέρμα χρόνου. Βλέπετε γεμάτα τα καζάνια, αργή κίνηση των Πορτογάλων που ψάχνουν τη πέτρα, το βασικό υλικό της σούπας, πέτρα. Να λοιπόν, ολοκληρωμένα τα αποτελέσματα και του δεύτερου γύρου. Πολύ καλά πήγε στο δεύτερο γύρο η Πορτογαλία χωρίς να ξεπεράσει τη Σλοβενία, τόσο στο χρόνο όσο και στα αντικείμενα της σούπας, τα υλικά της σούπας, ενώ η Ελλάδα είναι προτελευταία. Σλοβενία πρώτη 6 βαθμούς, δεύτερη Πορτογαλία 5, κακός τζόκερ την Ιταλία 8 μαζί με τον τζόκερ, 3 Ελβετία, 2 Ελλάδα και 1 η Ουγγαρία. Και στη γενική κατάταξη. Άμπανο Τέρμε, σκαρφάλι στην κορφή, 21 πόντους. Δεύτερο πόντα Ντελγάδα 18, τρίτη ισόβαθμη Βουδαπέστη και Ίσκαβας με 16, πέμπτη Καλαμάτα με 10 βαθμούς και έκτο το Τσερέζιο με 9 βαθμούς. Και τώρα θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία και την Πόντα Ντελγκάδα. Η γραφική Πόντα Ντελγκάδα καθρεφτίζεται εδώ και αιώνες στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού. Από ένα ήσυχο μικρό ψαροχώρι έγινε το 1546 η πρωτεύουσα του νησιού Σαν Μιγουέλ. Οι επισκέπτες της παλιάς πόλης μπορούν να δουν θαυμάσια δείγματα αρχιτεκτονικής από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα. Στην καινούργια πλευρά της πόλης, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την ηρεμία στα καταπράσινα χωράφια και να γνωρίσει τις ομορφιές του ωκεανού. Η Πόντα Ντελγκάδα προσφέρει μια επαφή με τη φύση και τις παραδόσεις. Οι Ελβετοί στο δικό τους παιχνίδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εμπνέονται από το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πέντε κύκλοι αιωρούνται 3,5 μέτρα πάνω από την πισίνα και πέντε παίκτες από κάθε ομάδα θα πρέπει να ανέβουν σε αυτούς τους κύκλους και να ισορροπήσουν στο κέντρο τους. Κάτι αρκετά δύσκολο, μια και για να φτάσουν τους κύκλους πρέπει να αναδειχθούν πάνω σε ένα σκηνή. Εδώ η όμορφη συνάδελφος από την Ελβετία, η Κατερίνα, η οποία μας παρουσιάζει το παιχνίδι, το εθνικό της παιχνίδι της Ελβετίας, με τη μουσική υπόκρουση των Mambo Band, οι οποίοι στο τέλος θα βαθμολογήσουν την παρουσίαση της Κατερίνας. 10 λοιπόν, εδώ η πρώτη των Mambo Band. Α, και 4 βαθμούς δίνει στην Κατερίνα ο αρχηγός των Mambo Band. Και τσαντισμένη η Κατερίνα εκδικείται. Να δούμε αν έχουμε τζόκερ στο ελβετικό παιχνίδι. Ναι, από τους Ελβετούς. Είναι proprio la squadra svizzera. Lago di Lugano, Ceresio, che tenta raddoppio in questa gara che si svolge in tre manche. Nella prima troviamo l'Italia e la Slovenia. Due minuti il tempo limite, Denis. Attention. Όλα λοιπόν έτοιμα. Τρεις γύροι των 2 λεπτών. Στον πρώτο γύρο, Ιταλία-Σλοβενία. Όπως σας το έχουμε ήδη πει, θα πρέπει οι παίκτες μας να ανέβουν από αυτό το σκηνί που είναι 3,5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού μέσα στους κύκλους του σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων, να ισορροπήσουν
μέχρι το τέλος για να βαθμολογηθούν ανάλογα. Όσοι παίκτες περισσότεροι μπουν μέσα στους κύκλους, τόσοι περισσότεροι βαθμοί για την ομάδα τους. Αρκετά δύσκολη προσπάθεια και το σκηνή να ανέβεις και να ισορροπήσεις μέσα στους κύκλους, μέσα στους κρίκους, όπως θέλουμε τους λέμε. Και θεαματικό όμως, εκτός από δύσκολο και θεαματικό παιχνίδι, πρέπει να διαθέτεις και ευληγησία και μπράτσα για να τα βγάλεις πέρα. Γιατί μέχρι το σκηνή καλά, από εκεί κάτω θα πρέπει να στηριχθείς από κρίκο σε κρίκο για να ανέβεις στο πάνω διάζωμα του σήματος με τους τρεις κύκλους. Οι Ιταλοί πολύ εύκολα ήδη έχουν ολοκληρώσει την προσπάθεια, έχουν καταλάβει τους πέντε κύκλους, ενώ οι Σλοβαίνοι ακόμα προσπαθούν, έχουν ένα παίκτη πάνω στο σκηνή και ένας που κρέμεται στο μεσαίο. 2 λεπτά λοιπόν για την ολοκλήρωση της προσπάθειας των ομάδων μας. Τα καταφέρανε και οι Σλοβαίνοι μέσα στο χρόνο. Εδώ στην αργή κίνηση βλέπουμε την ολοκλήρωση προσπάθειας των Σλοβαίνων πριν από τα 2 λεπτά. Καλύτερος χρόνος από τους Ιταλούς, ολοκληρωμένες προσπάθειες και των δύο ομάδων μας, Ιταλία και Σλοβενίας. Un gioco che si svolge in tre manche, stanno prendendo δεύτερος γύρος, εδώ συμμετέχει η Ελλάδα και η Ουγγαρία. Νάσος Καρζής, Γιάννης Γρίβας, Γιώργος Καρακαϊδός, Βιβίτα Σιωπούλου και Βαλίνα Τσιχριτζή, οι καλαματιανοί μας παίκτες. Φύγαν οι ομάδες μας, η ελληνική ομάδα και οι Ούγγροι. 2 λεπτά, για να δούμε θα καταφέρει η ελληνική ομάδα. Προτελευταία μέχρι στιγμή στη βαθμολογία, χρειάζεται αρκετούς βαθμούς, γιατί έχει παίξει και ένα κακό τζόκερ για να ανέβει στη βαθμολογία και να έχει ελπίδες να φτάσει στην πρώτη θέση, γιατί όχι, εξάλλου. Όλα παίζονται μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Γιατί και η βαθμολογία είναι παράξενη εδώ στα παιχνίδια χωρίς σίδερο. Και όλα μπορεί να συμβούν. Για να επανέλθουμε στο παιχνίδι μας, να σας πω ότι αυτό το παιχνίδι θέλει και ευελιξία και μυϊκή δύναμη και ισορροπία και ψυχραιμία και φαντασία. Ήδη οι Ούγγροι έχουν ανέβει στα επάνω διαζώματα του σήματος, ενώ οι Έλληνες προσπαθούν να ανεβάσουν τον τρίτο παίκτη, τη Βιβί. Η Βιβί, η οποία με δυσκολία... Έλα Βιβί, έλα κορίτσι μου. Ήδη τελείωσαν οι Ούγγροι. Πριν από τα 2 λεπτά, ενώ οι Έλληνες κολλήσανε. Κολλήσανε στον τρίτο παίκτη. Φεύγει η Βιβί και ανεβαίνει η Βαλίνα. Αλλαγή παίκτη, μήπως και καταφέρουμε να ανεβάσουμε τρίτο παίκτη στο σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Καθόλου εύκολο, μια και είναι και βρεμένο το σκηνή. Και δύσκολη ισορροπία μέσα στους κύκλους. Ανέβηκε η Βαλίνα. Ανέβηκε και κάποιος ανέβει στο πάνω διάζωμα για να μπορέσουν οι παίκτες που βρίσκονται ακόμα στο νερό να καταλάβουν τους κάτω κύκλους. Και έχουμε 4 κύκλους. Δεν ξέρω αν θα πιαστούν ακριβώς και 4 κύκλους. Θα δούμε σε λίγο. Εδώ στην αρχή κίνηση η προσπάθεια της ελληνικής ομάδας, η προσπάθεια της Βαλίνας να ανέβει πάνω στο σήμα. Μάλιστα, ολοκληρωμένη η προσπάθεια των Ούγγρων, ενώ μόλις ένας παίκτης που ισορρόπησε στον κύκλο από την ελληνική ομάδα. Τρίτος και τελευταίος γύρος στο εθνικό παιχνίδι των Ελβετών. Ελβετία και Πορτογαλία. Και βγούμε τις ιεραρχίες των Ελβετών, μια και είναι και το εθνικό της παιχνίδι, η γνωστή διαδικασία να ανέβουμε το σκηνή, οι 5 παίκτες, και να καταλάβει ο καθένας τους από ένα κύκλο του σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων και να ισορροπήσει σε αυτό, δηλαδή κοινώς να κρατάει με τα χέρια και τα πόδια του ολόκληρο τον κύκλο του σήματος. Ήδη λοιπόν 2 παίκτες από την κάθε ομάδα έχουν ανέβει, χωρίς να ισορροπούν βέβαια ακόμα στους κύκλους. Thank you.
καλύτερα πάνε οι Πορτογάλοι προς το παρόν. 4 πάνω στο σήμα. Ένας τελευταίος παίκτης να ανέβει για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια των Πορτογάλων. Α, εδώ έχουμε τους Ελβετούς που κατάφεραν πιο γρήγορα να ανεβάσουν και τους 5 παίκτες από το σκηνή και ήδη να ισορροπούν 3 από αυτούς μέσα στους κύκλους. Αλλά οι Πορτογάλοι καταφέρνουν πρώτοι να ισορροπήσουν. Και τώρα, πριν από τα 2 λεπτά, και οι Ελβετοί, αλλά με χειρότερο χρόνο. Εδώ στην αργή κίνηση, η ολοκλήρωση της προσπάθειας των Πορτογάλων, που κρατούν όλο το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, και οι ολοκληρωμένες προσπάθειες όλων των ομάδων, και των Ελβετών και των Πορτογάλων, των Ούγγρων, των Σλοβένων, των Ιταλών, και μόλις ένα παίκτη ελληνική ομάδα. Στην γενική κατάταξη 6 βαθμούς Πορτογαλία, 5 Ουγγαρία, 4 Ιταλία, 6 μαζί με τον Τζόκερ Ελβετία, κακός Τζόκερ, 2 Σλοβενία και 1 μόλις η Ελλάδα. Γενική βαθμολογία. Άβανο Τέρμε παραμένει στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, Πόντα Ντελγάδα 24, Βουδαπέστη 21, 18 Ίσκαβας, 15 Τσερέσιο και στην τελευταία θέση Καλαμάτα με 11 βαθμούς. Και τώρα ταξίδι στην Ελβετία και το Τσερέσιο. Η καταπράσινη Χερσόνησος που περιβάλλεται από τη λίμνη του Λουγκάνο ονομάζεται Τσερέσιο. Στα καταπράσινα δάση της Αρμποστόρα βρίσκεται η Παναγία του Ογκέρο, ένα έξοχο δείγμα αρχιτεκτονικής μπαρόκ. Στις όχθες της λίμνης υπάρχουν ξενοδοχεία και εστιατόρια έτοιμα να υποδεχτούν τους επισκέπτες τον κήπο του Μπαρμπέγκο, τον οικισμό της Καρόνα και του βοτανικού κήπου του Σαν Γκράτο. Το Μελίντε είναι μια μικρογραφία της Ελβετίας και είναι παγκοσμίως γνωστό για τις αθλητικές του εγκαταστάσεις. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, το Τσερέσιο φιλοξένησε τους παγκόσμιους ποδηλατικούς αγώνες. Και επιστροφή στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Εδώ ο Έτορε, ο Ιταλός συνάδελφος, προσπαθεί να μας δείξει πόσο εύκολο είναι το Φιλ Ρουζ σε αντίθεση με τους παίκτες μας. Βέβαια, έχει κόψει τα ξυλοπόδαρα. Α, και έτσι είναι εύκολο για τον Έτορε. Και μάλιστα χθες το βράδυ μας δείχνει ότι τραυματίστηκε προσπαθώντας να προβάρει τα ξυλοπόδαρα. Και εμείς να περάσουμε στο δεύτερο γύρο του Φιλ Ρουζ. Πορτογαλία και Ελβετία στο δεύτερο γύρο. Ξεκινούν λοιπόν οι Πορτογάλοι μέσα σε ένα λεπτό να διασχίσουν με τα ξυλοπόδαρα την απόσταση των 5 εμποδίων μέχρι το τέλος της διαδρομής, περνώντας μέσα από συντριβάνια και προσπαθώντας να υπερπηδήσουν τα εμπόδια που βρίσκονται στη διαδρομή τους μεταξύ των πόδων όλα αυτά, και ενώ η Μπέρτα κρατιέται από τη συμπαίκτρια των παικτών μας. Δύσκολη αποστολή του Φιλ Ρουζ. Εδώ έπεσε ο Πορτογάλος. Ένα, καλό είναι, ένα μέτρο πίσω από το εμπόδιο. Δύσκολα μας τα πράγματα, γιατί ήδη όλα είναι βρεγμένα λόγω του συντριβανιού που παρεμβάλλεται στην προσπάθεια των παικτών. Γλιστράει και το έδαφος. Μία ακόμα προσπάθεια. Άλλα μας έδειχνε ο Έτορε προηγουμένως. Δεν φοράει όμως Μπέρτα και τα ξυλοπόδαρα δεν ήταν ακριβώς ξυλοπόδαρα, ήταν παροδία ξυλοπόδαρων. Τελείωσε ο χρόνος του ενός λεπτού. Μόλις ένα εμπόδιο κατάφερε ο Πορτογάλος και πέρασε. Εδώ στην αρχή κίνηση, προσπάθεια να περάσει το δεύτερο εμπόδιο και εδώ η πτώση, η ηρωική πτώση του Πορτογάλου μαζί με την Μπέρτα και η προσπάθεια των Ελβετών. Έφυγε λοιπόν και η ελβετική ομάδα σιγά αλλά σταθερά. Ανεμίζει η Μπέρτα. Έλα το πρώτο εμπόδιο. Μάλιστα. Καλή αρχή. Βλέπετε από αυτό το πλάνο πόση δύσκολη είναι η προσπάθεια, μια και είναι βρεμένο το έδαφος, όλη η διαδρομή είναι βρεμένη. Αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται από τον Ελβετό παίκτη. Ούτε αυτή τη φορά κατάφερε να ισορροπήσει και να περάσει το πρώτο εμπόδιο. Ενώ απογοητευμένη είναι και η συμπαίκτρια του Ελβετού. Βέβαια εσείς δεν τη βλέπετε, εμείς τη βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
δρόμο, το βλέπω να περάσει το πρώτο εμπόδιο ο Λεπετός. Αμισείς τα ξυλοπόδαρα μετά από αυτήν την προσπάθεια. Δεν προσπαθεί ούτε καν να κάνει ένα βήμα. Τέρμα χρόνου, πέρασε το ένα λεπτό. Δεν περάσαμε ούτε ένα εμπόδιο, κύριε Ελβετέ. Και εδώ ξυλοπόδαρα συνέχεια, όμως αυτή τη φορά με το υπερθέαμα των σημερινών παιχνιδιών χωρίς σύνορα, Σκαραμπέους, δεύτερο μέρος με θέμα τη Μέδουσα. Το γλυκό μας παιχνίδι με θέμα την Ευρώπη. Οι Ούγγροι υποστηρίζουν ότι τουλάχιστον γεωγραφικά η Ουγγαρία είναι το κέντρο της Ευρώπης και προσπαθούν να το αποδείξουν με την κατασκευή ενός παζλ των χωρών στο χάρτη της Ευρώπης. Αυτό το παζλ χάρτης στηρίζεται πάνω σε ένα κυκλικά περιστρεφόμενο δίσκο πάντα με κέντρο την Ουγγαρία. Και για να δούμε αν έχουμε τζόκερ. Εμπιστοσύνη οι Ούγγροι στους Ούγγρους. Και Πορτογαλία, Ουγγαρία-Πορτογαλία, τζόκερ. Δύο λεπτά το παιχνίδι μας. Στον πρώτο γύρο, Πορτογαλία-Ουγγαρία-Ελλάδα. Και βλέπουμε εδώ τον Πάνο Βεργή και την Γεωργία Κολιτσίδα που συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Όλα έτοιμα. Ξεκινούν οι ομάδες μας. Σκοπός είναι να συμπληρώσουν το παζλ της Ευρώπης. Τις χώρες δηλαδή που αντιστοιχούν στα κομμάτια που υπάρχουν στην αφετηρία. Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει μόνο ένα κομμάτι σε κάθε διαδρομή πάνω στο χάρτη. Δύο λεπτά ο χρόνος, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ελλάδα. Όπως σας έχουμε ήδη πει, εδώ βλέπουμε τον Πάνο και τη Γεωργία που συμπληρώνουν το χάρτη της Ευρώπης.
είναι ορισμένες χώρες μόνες τους, άλλες μαζί, εδώ η Σκανδιναβική Χερσόνησος. Πρωτότυπο το παιχνίδι, με γεωγραφικές έτσι γνώσεις, εκτός από την ταχύτητα και την ευελιξία των παικτών. Εδώ κολλήσαμε. Μάλιστα, εδώ πάει καλύτερα, βέβαια. Να, γάνει, κόλλησε στο πάζλ. Κάθε κομμάτι και ένας βαθμός. Οι Ούγγροι στο κέντρο που έχουν συμπληρώσει αρκετές χώρες, πάνε πολύ καλά οι Ούγγροι. Βέβαια εκεί οι Πορτογάλοι στην άκρη, αλλά δεν στέκονται τα κομμάτια τους. Και αν πέσει ένα κομμάτι στο έδαφος, δεν έχουν το δικαίωμα να επιχειρήσουν να το συμπληρώσουν στο χάρτη. Όπως για παράδειγμα εδώ το κομμάτι της ελληνικής ομάδας που έπεσε, οπότε χάνουμε ένα πολύτιμο βαθμό. Δύο λεπτά λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος. Τέλος χρόνου και μας έμεινε μια χώρα στο χέρι. Στην αργή κίνηση προσπάθεια του Πάνου και της Γεωργίας. Εδώ με την Σκανδιναβική Χερσόνησο. Και για να δούμε και τη βαθμολογία του πρώτου γύρου. 13 κομμάτια η Ουγγαρία, 12 η Πορτογαλία και μόλις 10 η Ελλάδα στο πρώτο γύρο. Και να περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Ιταλία, Σλοβενία, Ελβετία, αντιμέτωπες μπροστά στο χάρτη της Ευρώπης. Φύγαν οι ομάδες μας. Δύο λεπτά να θυμίσω το χρόνο για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια των ομάδων μας. Και βέβαια, εκτός από την ταχύτητα, θα κερδίσει η ομάδα που έχει και καλύτερες γεωγραφικές γνώσεις. Οι Ιταλοί με τα λευκά, οι Σλοβαίνοι είπαμε με τα φούξια, οι Ελβετοί με τα κόκκινα. Είναι η διαφορά των δύο αποχρώσεων του κόκκινου. Με τα ροζ δηλαδή, φούξια, ροζ. Και η προσπάθεια των παικτών να συμπληρώσει το χάρτη της Ευρώπης στο δεύτερο γύρο. Πολύ καλά πάνε οι Ιταλοί και οι Σλοβαίνοι. Ενώ να πούμε ότι ο απότερος σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι κάποτε η Ενωμένη Ευρώπη να αποτελείται από όλες αυτές τις χώρες που βλέπουμε, από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μία ακόμα χώρα, ένα ολόκληρο κομμάτι για τους Σλοβαίνους. Οι Ιταλοί πάνε πολύ καλά που τη βλέπουμε από το γενικό πλάνο. Οι Ελβετοί προσπαθούν. Και βέβαια μην μας ξεγελάει η εικόνα, υπάρχουν περιοχές που καλύπτονται από ένα μόνο κομμάτι, ενώ άλλες μικρότερες μπορούν να δώσουν παραπάνω βαθμούς στις ομάδες μας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για να κρίνουμε τη βαθμολογία. Να και Ελβετή. Πολύ γρήγορος δεύτερος γύρος και πολύ πιο δυνατός. Εδώ βλέπουμε σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των Σλοβαίνων. Μάλιστα, ναι, και το τελευταίο τους κομμάτι. Εξαιρετική προσπάθεια των Σλοβαίνων. Έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους πριν από τα δύο λεπτά και τερμάτισαν. Πανευτυχής. Αγκαλιές. Και χαρά. Πολύ καλά πάνε και οι Ιταλοί, βέβαια εδώ, κάπου τα βλέπουνε, ανατρέπονται ορισμένες χώρες. Σφύριγμα λήξη και του δεύτερου γύρου, από τον Τενή. Στην αργή κίνηση, η τελευταία προσπάθεια των Ιταλών να συμπληρώσουν την Ευρώπη τους. Και για να δούμε και τη βαθμολογία του δεύτερου γύρου. Πολύ καλά πήγε η Σλοβενία, συμπληρώσε και τις 15 χώρες κομμάτια της Ευρώπης, με πολύ καλό χρόνο. Και να δούμε και την κατάταξη του παιχνιδιού μας. Πρώτη λοιπόν η Σλοβενία με 6 βαθμούς. Δεύτερη η Ουγγαρία με 5 και με τον Τζόκερ 10. Καλός Τζόκερ. Τρίτη η Πορτογαλία με 8 βαθμούς μαζί με τον Τζόκερ. Τέταρτη η Ελβετία 3. Δύο η Ιταλία και ένα μόλις βαθμό η Ελλάδα. Και στη γενική κατάταξη για να δούμε εάν το Αμπανοτέρμα έχει μείνει ακόμα στην πρώτη θέση. Πόντα τετράτα στην πρώτη θέση, πέρασαν οι Πορτογάλοι, δεύτερη Βουδαπέστη 31, τρίτο Άμπανο Τέρμ 27,
Τέταρτο Ίσκαβας 24, πέμπτο Τσερέζιο 18, έκτη Καλαμάτα με 12 βαθμούς. Η σημερινή μας ουτοπία, εθνικό παιχνίδι της Σλοβενίας, αποτελεί φόρο τιμή σε έναν από τους μεγάλους μέτρους του φανταστικού κινηματογράφου, τον Ζορζ Μιλιές. Ήρωας της σημερινής μας ουτοπίας, το φανταστικό γέτη των Ιμαλαΐων. Και οι επικίνδυνες αποστολές των παιχτών ονομάδων μας είναι, αφού συναρμολογήσουν τα χέρια του γέτη, να τοποθετήσουν ανάμεσα στα χέρια του έναν ή ακόμα και δύο και τρεις, αν προλαβαίνουν, συμπαίκτες τους και να τους μεταφέρουν επάνω στην κορυφή των χιονισμένων Ιμαλαΐων χωρίς να πέσουν και μάλιστα με τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανισμού αποσυρματόσχηνα. Σας ακούγονται απλά όλα αυτά, δέστε πόσο δύσκολα γίνονται στα πεδία των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Για να δούμε αν έχουμε τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι, και πρέπει να έχουμε, το τελευταίο εθνικό, τελευταίος τζόκερ, εμπιστοσύνη Σλοβένη στο δικό τους παιχνίδι, τζόκερ στο σλοβένικο από τους Σλοβένους. Ξεκίνησε ο πρώτος γύρος, Ελβετία-Ιταλία αντιμέτωπες. Θα πρέπει οι παίκτες μας σε 2,5 λεπτά να συναρμολογήσουν τα χέρια του γέτη και να μεταφέρουν με αυτά τους συμπαίκτες τους στην κορυφή των Ιμαλαΐων. Μάλιστα μέσω ενός μηχανισμού αρκετά περίπλοκου, σηκώνεις για να κατέβει, κατεβάζεις για να σηκωθεί το χέρι, ένα περίεργο πράγμα το οποίο ποτέ δεν καταλάβαμε πώς λειτουργεί. Τέλος πάντων οι παίκτες το κατάλαβαν ευτυχώς. Και έτσι θα δούμε και θα θαυμάσουμε μέσα στο χιονισμένο χριστουγεννιάτικο τοπίο την προσπάθεια των ομάδων μας. Ήδη και οι δύο ομάδες έχουν συναρμολογήσει στα χέρια του γέτη και τώρα θα αρχίσει η προσπάθεια μεταφοράς των παικτών στην κορυφή και ελέγχου βεβαίως του μηχανισμού λειτουργίας των χεριών. Βλέπετε ότι κάνουν δοκιμές, μην γκρεμιστεί κανένας παίκτης δηλαδή. Φεύγει λοιπόν από τη βάση του ο παίκτης στα χέρια του γέτη, φιλικά αυτή τη φορά τα χέρια του γέτη, χαμογελαστό το γέτη. Ένας παίκτης, ένας Ιταλός παίκτης στην κορυφή των Ιμαλαΐων. Ενώ οι Ελβετοί ξεκινούν και αυτή την προσπάθειά τους. Επιτυχής και η προσπάθεια των Ελβετών. Φεύγει το χέρι, φανταστείτε να φτάτε το χέρι του γέτη στο κεφάλι ενώ βρίσκεστε στην κορυφή του βουνού. Δεύτερος παίκτης για τους Ιταλούς. Πολύ καλά πάει η Ιταλική ομάδα. Κάπως περίεργες οι αρθρώσεις του γέτη και κάπως περίεργη η μεταφορά των Ελβετών πάνω στα Ιμαλάια. Συμπιέζουν τον παίκτη στην κορυφή. Και τρίτος Ιταλός παίκτης, έτοιμος να ανέβει και αυτό στα Ιμαλάια. Πολύ καλή προσπάθεια των Ιταλών και γρήγορη. Οι Ιταλοί καταλάβαν πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Το ίδιο και οι Ελβετοί, αλλά με διαφορετικούς χρόνους όλα αυτά. Με μια διαφορά μερικών δευτερολέπτων. Σφύριγμα λήξης του πρώτου γύρου. Και εδώ βέβαια το ξεφάντωμα των Ιταλών. Να έχει ιταλική σημαία. Πολύ καλή προσπάθεια των Ιταλών στον πρώτο γύρο. Στην αργή κίνηση ακριβώς αυτή η προσπάθεια. Ο δεύτερος παίκτης που σκαρφαλώνει στην κορυφή. Και βέβαια εδώ δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί οι Ιταλοί υπολογίζονται με δύο παίκτες. Και πάμε στο δεύτερο γύρο. Πορτογάλοι και Σλοβένοι αντιμέτωποι και μάλιστα πολύ σημαντική η προσπάθεια των Σλοβένων μια και έχουν παίξει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Η γνωστή διαδικασία μέσα σε 2,5 λεπτά να συναρμολογήσουν τα χέρια του γέτη, να βάλουν σε λειτουργία το μηχανισμό των χεριών, να μεταφέρουν τους παίκτες στην κορυφή των Ιμαλαΐων. Όσους περισσότερους παίκτες προφτάσουν στα 2,5 λεπτά. Ήδη οι ομάδες μας έχουν συναρμολογήσει τα χέρια, δοκιμάζουν και το μηχανισμό αν λειτουργεί σωστά. Και οι Πορτογάλοι ήδη έχουν ξεκινήσει να μεταφέρουν τους παίκτες.
Μόλις τώρα οι Σλοβαίνοι ισορροπούν κατά κάποιο τρόπο τον μηχανισμό και τον ελέγχουν. Φεύγει λοιπόν ο πρώτος Σλοβαίνος παίκτης για την κορυφή των Ιμαλαΐων. Βλέπετε και τους κριτές από κοντά για να μην υπάρξει καμία παρατυπία στους κανόνες. Σκύβουνε για να μην δεχτούν το χέρι, το ευγενικό χάδι του ηγέτη στο κεφάλι. Οι παίκτες μας, οι Πορτογάλοι, προσπαθούν να ανεβάσουν τον πρώτο παίκτη, ενώ οι Σλοβαίνοι ανεβάζουν το δεύτερο. Οι Πορτογάλοι μόλις ένα παίκτη. Πάνε για το δεύτερο παίκτη οι Πορτογάλοι, ενώ βλέπουμε στο βάθος και τον Μπάμπη, τον Έλληνα κριτή που ελέγχει την Πορτογαλική ομάδα, εάν τηρεί τους κανονισμούς. Δύσκολη προσπάθεια των Πορτογάλων. Ή η Πορτογαλία είναι η βαριά, δεν ξέρω. Βλέπετε τα χέρια σε μια περίεργη στάση, ενώ οι κριτές τρέχουν να διορθώσουν την κατάσταση. Ενώ οι Σλοβαίνοι βλέπουμε ότι ανέβασαν τρεις παίκτες και το γέννη παρολίγο να ρίξει τον ένα παίκτη κάτω. Πολύ καλή προσπάθεια των Σλοβαίνων και σε πολύ καλό χρόνο, ενώ εδώ βλέπουμε δεύτερο παίκτη στα Ιμαλάια από τους Πορτογάλους και τους φιλάθλους του Ισκαβάς στο βάθος. Ισκαβάς έχουν παίξει και τζόκερ, βλέπετε, και χρειάζονται τους πόντους, τους βαθμούς. Τώρα αυτή η προσπάθεια ακουμπάει το γέτη. Να δούμε αν θα τους ακυρώσουν ή θα τους θεωρήσουν έγκυρους τους Πορτογάλους. Τελείωσε προσπάθεια σε λιγότερο χρόνο από τα 2,5 λεπτά. Εδώ στην αργή κίνηση η προσπάθεια των Σλοβαίνων, η επιτυχημένη τρίτη προσπάθεια των Σλοβαίνων. Και να περάσουμε στη βαθμολογία του δεύτερου γύρου. Μάλιστα, ολοκληρωμένες οι διαδρομές και των δύο ομάδων μας, με πολύ καλύτερο χρόνο αυτών των Σλοβαίνων. Πολύ καλός τζόκερ για τους Σλοβαίνους μέχρι στιγμής, βέβαια. Και εδώ η ελληνική ομάδα: Νάσος Καζής, Γιάννης Γρίβας, Γιώργος Καρακαϊδός, Χριστίνα Πανταζοπούλου και Βιβίτα Σιωπούλου. Φύγανε λοιπόν οι ομάδες του τρίτου γύρου. Η Ελλάδα αντιμέτωπη με τους Ούγγρους. Και η διαδικασία της συναρμολόγησης των χεριών του ηγέτη. Τώρα το χιόνι έχει σταματήσει. Μας τέλειωσε το χιόνι. Κάτι νυφάδες πέφτουν μόνο. Μικρές νυφαδούλες. Χιονίζει λίγο πιο μακριά από τα ηγέτη. Α, τώρα φούντος, εντάξει. Μάλιστα, οι Ούγγροι έχουν ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση των χεριών, ελέγχουν το μηχανισμό. Δεν είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι, μπορεί να σας φαίνεται εύκολο, είναι πολύ δύσκολη η χρήση του μηχανισμού, γιατί οι παίκτες θα πρέπει να σηκώσουν όλο το βάρος του συμπαίκτη τους που κρέμεται από τα χέρια του ηγέτη. Η ελληνική ομάδα μόλις τώρα ολοκλήρωσε την προσπάθεια της συναρμολόγησης των χεριών και του ελέγχου του μηχανισμού. Και οι Ούγγροι ξεκινούν για τη μεταφορά των παικτών τους στα Ιμαλάια. Οι Έλληνες ακόμα ελέγχουν το μηχανισμό. Νάσος, Γιάννης, Γιώργος, Χριστίνα, Βιβί στην προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Αυτό που σας έλεγα, δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή των παικτών μας στο σλοβένικο εθνικό παιχνίδι. Οι Ούγγροι μεταφέρουν το δεύτερο παίκτη και αυτή με δυσκολία, όπως βλέπετε. Μάλιστα, δεύτερος παίκτης για τους Ούγγρους. Δεύτερος παίκτης και για την Ελλάδα. Έφτασε στην κορυφή, με τα δυσκολίες βέβαια. Αλλά έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Ο χρόνος κυλάει 2,5 λεπτά να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και ο τρίτος Ούγγρος που καταφθάνει περιχαρής στην κορυφή. Ολοκληρώθηκε η ουγγρική αποστολή, να δούμε και η ελληνική. Μάλιστα, τρεις Έλληνες στα Ιμαλάια, η αποστολή μας τελείωσε. Τέλος τρίτου γύρου, εδώ στην αργή κίνηση προσπάθεια του πρώτου Έλληνα παίκτη να ανέβει στα Ιμαλάια. Βάλει και την ελληνική σημαία στην κορυφή. Και η βαθμολογία μας ολοκληρωμένη, και η ελληνική και η ουγγρική αποστολή.
6 βαθμούς η Σλοβενία που με το τζόκερ θα γίνει 12. 5 Ελβετία, 4 Ουγγαρία, 3 Πορτογαλία, 2 Ελλάδα, 1 Ιταλία. Και να περάσουμε στη γενική κατάταξη των ομάδων μας. Ίσκαβας περνάει στην πρώτη θέση με 36 βαθμούς. Δεύτερη ισόβαθμη Βουδαπέστη και Πόντα Ντελγάδα 35. Τέταρτη Αμπαντοτέρ με 28. Πέμπτο Τσερέζιο 23. Και έκτη Καλαμάτα με 14 βαθμούς. Και τώρα το τελευταίο μας ταξίδι απόψε στη Σλοβενία και το Ίσκαβας. Το χωριό Ίσκαβας βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, της Λιουμπλιάνα. Το χωριό έχει το όνομα του ποταμού Ίσκα που το διασχίζει. Η πολύπλουσια βλάστηση και η μεγάλη ποικιλία των ζώων της περιοχής συμπληρώνουν το ιδυλιακό τοπίο. Το σύμβολο του χωριού είναι ένας νερόμυλος. Το παρθένο τοπίο ήταν ανέκαθεν ελκυστικό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Εκτός από την πανέμορφη φύση, οι κάτοικοι του χωριού είναι πολύ φιλόξενοι, όπως εξάλλου είναι και σε ολόκληρη τη Σλοβενία. Φτάσαμε επιτέλους στην τρίτη και τελευταία σειρά του Φιλ Ρούζ. Όπως βλέπετε, ο Γκάμπορ από την Ουγγαρία είναι έτοιμος πάνω στα ξυλοπόδαρά του να διανύσει τη συγκεκριμένη απόσταση του Φιλ Ρούζ σε στίπλ με εμπόδια και πίδακες νερού. Ενώ η Σίλβα με περίσσια χάρη να ξετυλίξει την πέρτα του Γκάμπορ ούτως ώστε να μην πέσει όπως πέφτω εγώ. Ντενί! Attention! Ξεκινάει λοιπόν ο Γκάμπορ, όλα παίζονται εδώ στο Φιλ Ρούζ, όπως ξέρετε οι φανατικοί των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, γιατί όπως έχετε ήδη δει στη βαθμολογία, Σλοβενία και Ουγγαρία έχουν μόλις ένα πόντο διαφορά από την κορυφή, 35 η Πορτογαλία, 36 η Σλοβενία και 35 και η Ουγγαρία, τρεις ομάδες για την πρώτη θέση. Βλέπουμε τον Γκάμπορ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει το πρώτο εμπόδιο του Φιλ Ρούζ. Ένα λεπτό είναι το Φιλ Ρούζ, αρκετά δύσκολο, και φανταστείτε ότι μετά από τόση προσπάθεια οι παίκτες μας, διότι οι παίκτες έχουν πάρει μέρος και σε άλλα αθλήματα, είναι αρκετά δύσκολο να κρατήσουν και την ισορροπία τους και την ψυχραιμία τους, και είναι αρκετά κουρασμένοι, ενώ οι Ούγγροι εμψυχώνουν τον παίκτη τους. Όπως βλέπετε, αρκετά δύσκολο το Φιλ Ρούζ, θα πρέπει να διανύσει μια απόσταση γύρω στα 30 με 40 μέτρα. Και δυστυχώς ο Ντενί σφύριξε τη λήξη του Φιλ Ρούζ των Ούγκρων. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Γκάμπορ το πρώτο εμπόδιο. Βλέπουμε εδώ τα ξυλοπόδαρα, φτάνει στο πρώτο εμπόδιο. Και δυστυχώς οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Το ίδιο θα συμβεί και στην επόμενη προσπάθεια του Γκάμπορ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία μας ομάδα της Σλοβενίας από το Ίσκαβας, ο Μπόστιαν στα ξυλοπόδαρα και η Ήρης στο ξετύλιγμα της Μπέρτας. Μετά το τέλος αυτού του Φιλ Ρούζ θα έχουμε και την γενική βαθμολογία του Φιλ Ρούζ και υποψιάζομαι ότι πάρα πολλά πράγματα θα έχουν αλλάξει την κορυφή. Ντενί! Attention! Φεύγει λοιπόν και ο Μπόσιαν από το Ίσκαβα Σλοβενίας με αρκετή φορά. Να το πρώτο εμπόδιο, ενώ η Ήρης ξετυλίγει πραγματικά με περίσσια χάρη την πέρτα του Μπόσιαν. Περνάει και το δεύτερο εμπόδιο και το δεύτερο πίδακα νερού. Προχωράει ακάθεκτος μέχρι το τέλος της διαδρομής. Θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με τους χορευτές του Σκαραβαίου, θα το δούμε βέβαια αργότερα, με τόση δεξιοτεχνία και με τόση... Δεν πειράζει, έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στο τέλος, ήδη έχει χαρίσει πάρα πολλούς βαθμούς στην ομάδα του και ίσως και την πρώτη θέση στο Φιλ Ρούζ. Και όπως βλέπετε τερμάτισε ο Μπόστιαν από την Σλοβενία. Εκπληκτική επίδοση σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο σημερινό Φιλ Ρούζ, και βλέπουμε εδώ την πραγματικά εκπληκτική προσπάθεια του Μπόστιαν.
ενώ περνάει τους πίδακες του νερού και τα εμπόδια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια των Σλοβαίνων που θα τους δώσει πάρα πολλούς βαθμούς. Εδώ πηδάει και το εμπόδιο, αυτό που σας έλεγα, στίπλ και νερό με τους πίδακες. Εδώ το κλείστριμα βέβαια, εντάξει, τι να κάνουμε, κλειστάει και το πάτωμα. Και οι βαθμολογίες, οι συγκεντρωτικές του Phil Rouge, όπως βλέπετε στον πίνακα, οι χρόνοι μας και οι διανυθίσες αποστάσεις από τους παίκτες των ομάδων μας. Ελλάδα ένα λεπτό, Ιταλία ένα λεπτό. Δεν έχουμε τα μέτρα, κύριε Μοντού, δεν πειράζει, να το δούμε συγκεντρωτικά τη βαθμολογία του Phil Rouge. Πρώτη Σλοβενία 6 πόντους, δεύτερη Ιταλία 5, τρίτη Πορτογαλία 4, Ελβετία 3, μαζί με την Ελλάδα 3 πόντους και την Ουγγαρία. Και μετά τα αποτελέσματα του Phil Rouge, τα συγκεντρωτικά, όπως ακούτε τόση ώρα στους δέκτες σας, η Σλοβενία, πρώτη Ισκαβάς με 42, δεύτερη Πορτογαλία Πόντα Δελγάδα με 39, τρίτη Ουγγαρία Μπουνταπέστ 38, τέταρτη Ιταλία Πάνο Τέρ με 33, πέμπτη Ελβετία Τσερέσιο Λάγκο Τι Λουγκάνο 26 και στην έκτη θέση Καλαμάτα με 17 πόντους. Αυτά λοιπόν από το Phil Rouge, και από τα ξυλοπόδαρα του Phil Rouge να περάσουμε στα ξυλοπόδαρα των Λοτρέζων Σκαραβαίους. Πλεονέκτημα στους αδύνατους βαθμολογίας, έτσι κάπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το προτελευταίο μας παιχνίδι. Χρονικό πλεονέκτημα 3 δευτερολέπτων στις αδύνατες βαθμολογικά ομάδες, αρχίζοντας από την τελευταία μέχρι και την δεύτερη, ούτως ώστε ο πρώτος, ο οποίος ξεκινάει τελευταίος, να έχει διαφορά 15 δευτερολέπτων από τον τελευταίο που ξεκινάει πρώτος. Είδατε τώρα βαθμολογίες, καταστάσεις, υπολογισμούς. Έτσι όμως τα παιχνίδια χωρίς σύνορα αποκτούν suspense λίγο πριν από το τέλος. Τα υπόλοιπα γνωστά. Ο συμπαίκτης μέσα από την πισίνα πετάει κομματάκια σκηνιού στη συμπαίκτριά του που είναι πάνω ψηλά στον πύργο. Αυτή φτιάχνει ένα σκηνί, το ρίχνει στην πισίνα και ο παίκτης
καταφέρνει σε ένα λογικό χρονικό διάστημα όσο διαρκεί το παιχνίδι να ανέβει και να συναντήσει τη συμπαίκτρια πάνω στον πύργο, να πυροδοτήσει τα πυροτεχνήματα και να σταματήσει ο χρόνος. Να δούμε και την ελληνική ομάδα. Πάνος Βεργής, Νάσος Καζής και Βαλίνα Τσίχριτζή, η ελληνική ομάδα στο τελευταίο παιχνίδι. Έφυγε ο Πάνος και ο Νάσος, φεύγουν και οι Ελβετοί, φεύγουν και οι Ιταλοί, φεύγουν και οι Ούγγροι, φεύγουν και οι Πορτογάλοι για να φύγουν τελευταίοι και οι Σλοβαίνοι. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Ήδη οι Έλληνες έχουν συλλέξει τα κομμάτια του σκηνιού από το βυθό της πισίνας και τα στέλνουν με δύναμη πάνω στον πύργο που τους περιμένει η Βαλίνα, για την ελληνική ομάδα βέβαια. Να η Βαλίνα, να και η Ελβετίδα και η Ιταλίδα φτιάχνουν το σκηνί. Οι Ούγγροι, οι Πορτογάλοι και οι παίκτες μας μέσα στην πισίνα που τροφοδοτούν τη συμπαίκτριά τους με τα μικρά σκηνάκια. Μερικά δεν φτάνουν στον προορισμό τους, πέφτουν στην πισίνα. Να και ο Μπάμπης, ο Έλληνας κριτής που ελέγχει τις ομάδες. Ένα από τα σταθερά παιχνίδια, τα τρία σταθερά παιχνίδια των παιχνιδιών, των φετινών παιχνιδιών χωρίς σύνορα, που όπως είπαμε δίνει πλεονέκτημα στους αδύνατους βαθμολογίας. Να οι Πορτογάλοι, οι οποίοι ξεκινούν να ανέβουν στον πύργο πρώτοι. Δεν βλέπω αν υπάρχει άλλη ομάδα δίπλα τους. Όχι, οι Πορτογάλοι είναι πρώτοι που ανεβαίνουν στον πύργο. Με διαφορά από τους Ιταλούς που είναι δεύτεροι. Πανηγύρια επάνω στον πύργο από τους Πορτογάλους και τους Ούγγρους που ανέβηκαν δεύτεροι τελικά. Οι Ούγγροι, τρίτοι Ιταλοί. Και τα βεγγαλικά. Πανέμορφη ατμόσφαιρα λίγο πριν από το τέλος. Να και το ελληνικό σκηνί. Φεύγει ο παίκτης μας, δεν βλέπουμε αν είναι ο Πάνος ή ο Νάσος, για να ανέβει στον πύργο και να ολοκληρωθεί και αυτή η ελληνική αποστολή. Ενώ περιμένουμε και τους Σλοβαίνους να ανέβουν στον πύργο. Σιγά αλλά σταθερά ο Έλληνας παίκτης φτάνει στο τέλος του προορισμού του, πάνω ψηλά στον πύργο, στην αναπαράσταση τη σκεπή του Στουπινίτζη. Να και το ελληνικό βεγγαλικό. Και οι Σλοβαίνοι έχουν τερματίσει. Τους βλέπουμε δεξιά το βεγγαλικό τους. Ενώ απομένουν στην πισίνα οι Ελβετοί. Ένα φιλί χαράς και ενθουσιασμού από τους Έλληνες για τον τερματισμό. Και ο Ελβετός που προσπαθεί να πιάσει το σκηνή για να ολοκληρώσει και αυτό την αποστολή του. Ανεβαίνει ο Ελβετός, τελευταίος παίκτης για να ολοκληρωθεί το προτελευταίο παιχνίδι. Και οι Ελβετοί δεν έτοιμοι να ανάψει το βεγγαλικό, ναι. Τερματίζουν και οι Ελβετοί, ενώ ο Ντενί σφυρί στη λήξη του προτελευταίου παιχνιδιού. Στην αρχή κίνηση η ολοκληρωμένη προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Να λοιπόν και η βαθμολογία μας, όντως οι Πορτογάλοι πρώτοι, 1-20, δεύτεροι είναι οι Ούγγροι, τρίτοι Ιταλοί, τέταρτοι οι Έλληνες, όχι τέταρτοι οι Σλοβαίνοι, πέμπτοι οι Έλληνες και έκτοι οι Ελβετοί. Και στην κατάταξη, στη βαθμολογία αυτού του παιχνιδιού, πρώτη Πορτογαλία 6 βαθμούς, 5 Ουγγαρία, 4 Ιταλία, 3 Σλοβενία, 2 Ελλάδα, 1 Ελβετία. Άρα στη γενική κατάταξη, να δούμε εάν θα μείνουν στην κορυφή οι Σλοβαίνοι, αλλά βέβαια τους έπιασαν οι Πορτογάλοι. Πρώτη λοιπόν Πόντα Δελγάδα και Ίσκαβας με 45 βαθμούς, τρίτη Βουδαπέστη 43, τέταρτη Αμπανοτέρ με 37, πέμπτο Τσερέζιο 27 και στην έκτη θέση Καλαμάτα με 19 βαθμούς. Με την αγωνία της τελικής βαθμολογίας φτάσαμε στο κρισιμότερο και τελευταίο παιχνίδι των παιχνιδιών χωρίς σύνορα, το παιχνίδι της γιορτής. Και όταν λέμε γιορτή, είναι πράγματι έτσι και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο θα διασκεδάσουμε και την αγωνία σας για την τελική βαθμολογία. Γιορτή που ανεπαριστά τις γιορτές στο Παλάτσο Στουπινίτζη που βλέπετε ακριβώς πίσω μας. Και αυτή η γιορτή τρέχει όλους και όλα. Μουσικούς, τρομπέτες, τρομπόνι, κιθάρες,
Έναν μαέστρο, ο οποίος από μαέστρος μετατρέπεται σε ζογκλέρ. Και μία θεότητα η οποία κινείται χάρη σε ένα κύλινδρο. Καλή σας διασκέδαση. Να δούμε και την ελληνική ομάδα. Το Γιάννη Γρίβα, το Γιώργο Καρακαϊδό, τη Γεωργία Κολιτσίδα, τη Χριστίνα Παντασοπούλου και τη Βιβίτα Σιωπούλου. Όλα έτοιμα για να φύγει το τελευταίο μας παιχνίδι. Έφυγαν λοιπόν οι ομάδες μας. Εδώ ξεκινάει το μοίρασμα των οργάνων στην ορχήστρα. Να η ελληνική ομάδα. Ψήσω. Δυνατή. Και μετά το μοίρασμα ξεκινάει η θεότητα και η μετατροπή του μαέστρου σε ζογκλέρ. Θα πρέπει να ισορροπήσει πάνω στη θεότητα και να συλλέξει όλα τα μουσικά όργανα από τους συμπαίκτες του. Και οι Ούγγροι ξεκινήσανε, πρέπει να έχουν ξεκινήσει και άλλες ομάδες, δεν τις βλέπουμε εμείς. Προηγούνται οι Πορτογάλοι από ό,τι βλέπουμε. Από ένα πλάνο που είχαμε για ένα δεύτερο. Οι Έλληνες πάνε πολύ καλά. Να και οι Σλοβαίνοι. Είναι η μάχη των δύο αντιπάλων της κορφής. Σλοβαίνοι και Πορτογάλοι. Πάρα πολύ καλά πάει ο Σλοβαίνος και τερματίζει πρώτος ο Σλοβαίνος. Μεγάλη επιτυχία του Ισκαβάς και ο Πορτογάλος δεύτερος. Είναι αυτοί οι δύο που μάχονται για την κορφή. Ο Έλληνας πάει καλά. Κάθε φορά που πέφτει πρέπει να κάνει το γύρο της θεότητας για να συνεχίσει. Οι Ιταλοί τερματίζουν μόλις τώρα. Να και ο Έλληνας, ο Γιάννης Γρίβας μαζί με τη Γεωργία Κολιτσίδα που είναι μέσα στη θεότητα. Βλέπουμε το κεφάλι της από την τρύπα που υπάρχει πάνω ψηλά στη θεότητα. Μια φοβερή τούμπα πάνω στον κυλίνδρο. Και ο Ελβετός φτάνει κοντά στον τερματισμό. Ο Έλληνας τερμάτισε. Τερμάτισε ο Έλληνας. Και τελευταίος ο Ελβετός. Και κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τους Σλοβαίνους. Κάτι βλέπω στο βάθος. Η χαρά της ελληνικής ομάδας για τον τερματισμό στο τελευταίο παιχνίδι. Όλη η ομάδα. Στην αρχή κίνηση βλέπουμε την προσπάθεια του Γιάννη Γρίβα, του μαέστρου της ελληνικής ομάδας, και οι βαθμολογίες και οι χρόνοι, μάλλον οι χρόνοι. Όντως οι Πορτογάλοι πρώτοι, μάλλον όντως οι Σλοβαίνοι πρώτοι, δεύτερη Πορτογάλοι, τρίτη Ιταλοί, τέταρτη Ούγγροι, πέμπτη ελληνική ομάδα και τελευταία η Ελβετή. Στη βαθμολογία 12 βαθμούς η Σλοβενία, 10 Πορτογαλία, 8 Ιταλία, 6 Ουγγαρία, 4 η Ελλάδα, 2 η Ελβετία. Και η αγωνία κορυφώνεται, μια και θα περάσουμε τώρα αμέσως στην τελική κατάταξη, αν και οι παρατηρητικοί έχουν ήδη καταλάβει τον νικητή. E compete ao anfitrião da noite dar a classificação geral e proclamar as equipas vencedoras. Passa a palavra ao meu colega Costas. Και φτάσαμε στο κρισιμότερο σημείο της εκπομπής, λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν από τα αποτελέσματα. Καταρχήν να καλέσουμε τις ομάδες μας. Τσερέσιο, Καλαμάτα, Μπουδαπέστ, Ταμπάνο Τέρμε, Πόρτο Δελγάδο, Ίσκαβας και φυσικά το συνάδελφο από την Ιταλία, Έτορε Αλτένα, με την κυρία Εμίλια Περκόλιο, πρόεδρο του Όρτινε Μαουριτζιάνο, που είναι ιδιοκτήτης του Παλάτσιο του Πινίτζι, και την κυρία Μερσέντες Μπρέσο, πρόεδρο της επαρχίας του Τωρίνο. Grazie Costa, buonasera. Se siete stati con me, bienvenue. La dottoressa Emilia Bergoglio e la dottoressa Mercedes Bresso, che sono rispettivamente presidente della provincia di Torino e la signora responsabile dell'Ordine Mauriziano che ci ospita, perché l'Ordine Mauriziano è proprietario della palazzina di caccia di Stupinigi. Vediamo subito chi è arrivato in sesta, quinta e quarta posizione. Να δούμε λοιπόν στην έκτη, πέμπτη θέση γρήγορα τη βαθμολογία μας. Καλαμάτα. Στην έκτη θέση Καλαμάτα με 23 βαθμούς, πέμπτο Τσερέζιο 29, τέταρτο Αμπάνο Τέρμε 45 βαθμούς. Ιταλία στην τέταρτη θέση. Al terzo posto vede. Στην τρίτη θέση Βουδαπέστη με 49 βαθμούς. Από τη Βουδαπέστη. Capitano. Bravo. Seconda la squadra di
nostro computer seconda ci dà la squadra. Στη δεύτερη, Ponta Delgada, 55 βαθμούς. Ruiz, qui c'è un baffo stupendo dalle azzurre che arriva dalle mani della signora Bergoglio. E José, la première, c'è qua. E adesso la prima. La prima. Και ο αποψινός μας νικητής στην πρώτη θέση, Ίσκαβα Σλοβενία, 57 βαθμούς. Terza vittoria per Ίσκαβας e devo dire che qui il capitano si è lanciato perché ha baciato la nostra presidentessa della provincia di Torino, un gemellaggio tra Ίσκαβας e Torino che vince, ripeto, la Slovenia per la terza volta, Giochi senza frontiere. Άλλη μια εκπομπή των παιχνιδιών χωρίς σύνορα φτάνει στο τέλος της και εδώ έχουμε όλη την ομάδα της Καλαμάτας να μας μιλήσει για εντυπώσεις, συναισθήματα, δυσκολίες, συνεργασίες και γνωριμίες. Σε εσάς το μικρόφωνο. Δεν φοβόμαστε το μικρόφωνο. Τι να πούμε, πιστεύουμε ότι ναι, ήταν πολύ ωραία εδώ, περάσαμε καλά, περάσαμε 4 μέρες ευχάριστα. Βέβαια, από πλευράς των παιχνιδιών, πιστεύω ότι μας έλειπε η εξειδίκευση. Πώς τα βγήκαν τα παιχνίδια, δύσκολα? Ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί δεν είχαμε κάνει εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο, βρεθήκαμε προεκπλήξεων. Οι αντίπαλοι ήταν εξίσου δύσκολοι και τα παιχνίδια. Πιστεύω το πρόβλημα εμάς ήταν, στα παιχνίδια. Οι δυσκολίες των παιχνιδιών. Δεν μας απασχολούσε, ήρθαμε να παίξουμε για να το ευχαριστηθούμε, αλλά βρήκαμε μερικές δυσκολίες στα παιχνίδια. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Αξέχαστη εμπειρία που θα επαναληφθεί με καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα, ναι. Θα υπάρξουν ομάδες που θα πάρουν πρωτιές. Το πιστεύω απόλυτα. Πάντως ήσασταν αξιοπρεπέστατοι. Τερματίσατε σε όλα τα αγωνίσματα. Προσπαθήσατε. Δείξατε την αξία της Καλαμάτας. Δεν έχει σημασία όταν έχεις δύσκολους αντιπάλους. Το θέμα είναι το ότι συνεργαστήκαμε καλά. Το ότι. Δεν έχει σημασία αν νικήσαμε ή όχι. Το ότι συμμετείχαμε. Ναι, αξίζει. Πώς τα πήγατε με τις άλλες ομάδες στη συνεργασία σας? Πολύ καλά. Εγώ που έπαιξα και συνεργασία με τον Πορτογάλο στο παιχνίδι του Δράκου, ήταν τρομερός, με βοήθησε αφάνταστα δηλαδή. Άρα δεν ήταν μια αθλητική οργάνωση στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, απλώς μια γιορτή νεολαίας. Ναι, ναι. Γιορτή νεολαίας. Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Φοβερή γιορτή νεολαίας. Φοβερή γιορτή, η οποία φοβερή θα συνεχιστεί βέβαια και μετά. Θα συνεχιστεί και ελπίζουμε για το πάρτι που ετοιμάζεται στις υπόλοιπες ομάδες. Και ελπίζουμε για πιο φοβερά αποτελέσματα την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε πια. Και με μια γραβή τι φωνάζουμε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Καλαμάτα! Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στο φανταστικό κόσμο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας από την φανταστική ατμόσφαιρα των παιχνιδιών. Καλό βράδυ!